Hall of Fame. Hall of Fame πάντως το πάλι του σήμερα. Άξια μέχρι το τελικό. Και εκδίκησε την κούπα του πρωταθλητή. Πρώτος ο Γιώργος ο Βαρδουλάκης. Δεν χάνει ποτέ το χαμογελό του. Θα πάρει και το καπέλο, θα πάρει και το μετάλλιο. Επόμενος ο Χρήστος ο Μαυρίδης, ο άνθρωπος που χάρη σε αυτόν η Hall of Fame απόψε έπαιξε στον τελικό. Πέτρος ο Μαρίνης με την κορούλα του. Ήταν από τους πιο συναρπαστικούς τελικούς της Μασκετάκης. Κάνας ο Σπανός σήμερα έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι και έκανε πολύ καλή εμφάνιση. Θα πάρει και το μετάλλιο. Κάποιος στο ταξί σου, ο οποίος έτρεχε τα βουνά την Hall of Fame τον χειμώνα. Μεγάλη και εκείνος φωτογραφία. Ο Μπίλιος Σαμέλος και εκείνος με την κορούλα του. Η Μπίλιος θα παραλάβει το μετάλλιο. Πρώμα σήμερα η Hall of Fame έφερε και τα παίχτες της Hall of Fame έφεραν και τις οικογένειές τους. Επόμενος ο Πάνος Σταυρόπουλος. Είναι ο Πόντος, ο Πρίφτης, ο Κοχός. Κώστας Πρίφτης έβαλε μεγάλα σουτ στο δεύτερο ημίχρονο. Εκεί που ο Hall of Fame βρέθηκε με την πλάτη στο τοίχο, εν τω μεταξύ βγάζει. Το πήρε ο Κόντος, τραυματίστηκε. Ο Κόντος μας έρχεται σήμερα το Κόντος. Δεν αγωνίστηκε όπως και ο Γιώργος Βαρδουλάκης. Όπως και να το κάνουμε όταν χάνει το τελικό είναι στεναχωρημένο. Πρόεδρος έφυγε. Τι διαπάνεις. Πού φύγει. Κόντες θα πάρει τα υπόλοιπα. Και ακολουθεί τώρα η απονομή μεταλλίων στην Λιμόζ. Και νέα πρωταθλήτρια. Πρώτα ο MVP. Νομίζω είναι ο τάσος του MVP. Ότι τελικά ο Βαβυλάς θα πάρει το τίτλο του MVP. Πρώτο σκόρ της Elite, πρώτο σκόρ και στον τελικό. Μου έχει πει ο Κώστας ο Βαβυλάς. Λίγο ακόμα, λίγο ακόμα! Ζητά την αποθέωση! Γεια σας! Ασούλη! Έχει τόση χαρτά! Έλα, δέλα, δέλα!
και με τον Τάσο Κοφιλμπίση, είχα βγάλει φωτογραφία. Λοιπόν, ένας-ένας τώρα θα έρθουν να πούνε τα μετάλλια. Φέτος η Μόνος, παρά το μικρό ρόστερ που είχε, κατάφερε να φτάσει σε δύο τελικούς, παίρνοντας την βαριά, την βαρύτερη κούπα. Πάνω θα γίνει η απονομή. Ο Άγγελος ο Γιαννόπουλος. Ύψος δεν έχει για ψηλό, ύψο, είναι παλικάρι από τα λίγα, παλεύει. Επόμενος ποιος? Νίκος Καλανόπουλος, ο υπαρχηγός της Λιμός. Ο γίγαντας της Λιμών. Έχουμε μείνει ακόμη 3-6 παίκτες, 5 παίκτες μάλλον, ένας ο αρχηγός και ένας ο coach Πατίστας Ευρυπιώτης. Σωτήρης ο Λιμό Βασίλης ο επόμενος. Πραγματικά η Λιμός νεοφώτιστη με πολλά προβλήματα το Σεπτέμβρη, κατάφερε να φτάσει μέχρι το τελικό και να σηκώσει την κούπα της πρωταθλήτριας της Ευρωλίγκας. Είναι εξωπραγματικό. Νάτος, κατά με, ο άνθρωπος που κάνει τη βρώμικη δουλειά για τη Λιμός. Άνθρωπος που δεν φαίνεται, τρέχει πολύ, μαζεύει την μπάλα, μοιράζει ασίστ, όταν χρειαστεί βάζει και τους πόντους. Γιώργος ο Σταματόπουλος. Ο Αντώνης ο Φιλικόπουλος και εκείνος θα πάρει το μετάλλιο. Όπως είπαμε και στην περιγραφή. Θα πάρει και το μετάλλιο, θα βιλάς. Ένα, κοιτάξτε εδώ πέρα αγκαλιές, εκεί που έχει τους Μπατίστα και Παναγιώτη. Πόρεσε τη φανέλα του Γιώργου του Σταματόπουλου. Και τώρα ο Παναγιώτης ο Μπραντίτσας είναι έτοιμος να σηκώσει την κούπα, την πρώτη κούπα. Πες μας κάτι, Παναγιώτη. Πάμε, σιγά σιγά. Έκσταση. Συγκίνηση. Πάμε σιγά σιγά. Πάμε σιγά σιγά. Και ο Παναγιώτης ο Μπραντίτσας, ο αρχηγός. Πάρει και εκείνος το μετάλλιό του. Και τον περιμένουν. Σήκωσε το! Άρχισαν τα πανηγύρια. Κράτη η κούπα. Σήκωσε το! Το καθημένο! Δεν μπορώ, δεν μπορώ να περιμένω. Η κούπα που θα σηκώσει σε πολύ λίγο ο Πατίστας, ο Παναγιώτης ο Μπραντίτσας, μαζί με τους υπόλοιπους που περιμένουν.
κάτι συζητάμε. Όχι, σας θέλω δίπλα. Σας θέλω δίπλα, φύγε. Πείτε μου αν τη φέρω, φύγε, φύγε, φύγε. Δεν αγαπάμε. Πάντο, πάντο, πάντο. Πάντο. Πάει ο Μπραντίτσας προς τα πάνω. Πάει σιγά σιγά. Πιο ψηλά θέλω να πάνε. Αυτό λέει ο Πατήστας ο Ευρυπιώτης. Ανέβει πάνω ο Παναγιώτης ο Βραδίτσας. Η Λιμός είναι η πρωταθλήτρια για το 2016-2017 στην ελίτ, η κορυφαία ομάδα. Πάχει να γίνει η ζημιά. Η Λιμός είναι, παραλαμβάνω, η νέα πρωταθλήτρια για το 2016-2017. Αυτός ήταν λοιπόν ο τελικός. Η Λιμός είναι πλέον η κορυφαία ομάδα του μπασκετάκι. Θα περάσει η κούπα από τον νόμο στα χέρια.